Ο πιο λατρευτός καθηγητής στην ταινία «Στο δάσκαλό μου με αγάπη» που συγκίνησε εκατομμύρια σινεφίλ σε όλο τον κόσμο. I think I'd better go and put it away. Φτωχό παιδί αγροτών από τις Μπαχάμες στο Σίδνεϊ που ατία έγινε ο πρώτος Αφροαμερικανός που κέρδισε ποτέ το βραβείο Όσκαρ το 1964 για την ταινία «Κάτω από το βλέμμα του Θεού». It is a long journey to this moment. I am naturally indebted to countless numbers of people. Ο Ντένσελ Ουάσιγκτον και η Χάλι Μπέρι λένε πως χρωστούν τα πάντα στο Σίδνεϊ Πουατιέ. Άνοιξε τον δρόμο σε γενιές Αφροαμερικανών ηθοποιών ώστε να φτάσουν στο πάνθεον του παγκόσμιου κινηματογράφου. Το 2009 τιμήθηκε από τον πρόεδρο Ομπάμα με το μετάλλιο Ελευθερίας για τον αγώνα του για την ειρήνη και την ασφάλεια του έθνους. Οι ερμηνείες του έχουν αφήσει ιστορία. But you don't own me. You can't tell me when or where I'm out of line. Or try to get me to live my life according to your rules. Ο Σίδνεϊ Πουατιέ φεύγει στα 94 του χρόνια, αφήνοντας πίσω του 6 παιδιά, δεκάδες εγγόνια και αμέτρητες κινηματογραφικές στιγμές που θα μείνουν ανεξίτηλες στο βιβλίο του παγκόσμιου κινηματογράφου.